Oh, hello, hello. How are you? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο όσον αφορά τη street photography. Σήμερα θα είναι ένα ιδιαίτερο επεισόδιο. Δεν θα βγούμε έξω. Γι' αυτό πάτα pause, πάρε καφέ, κάτσε αναπαυτικά και σήμερα μόνο έμπνευση θα λάβεις. Γιατί θα αναλύσουμε φωτογραφίες τις οποίες έχω τραβήξει και εσείς μου τις στείλατε στο λογαριασμό του Instagram για να τις αναλύσουμε. Το πώς και το γιατί τράβηξα την κάθε λήψη. Let's go! Ετοιμή. Καφεδάκι πήραμε, καθίσαμε αναπαυτικά. Θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος για να μην σας κουράσω. Λοιπόν, πρώτη φωτογραφία είναι αυτή εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ την Πινελόπη που μου το έστειλε. Λάτρης της αντανάκλασης, θα το δείτε και στην πορεία. Λοιπόν, πήγα μια εβδομάδα πριν τη λήψη αυτής της φωτογραφίας εδώ πέρα. Στο σημείο αυτό έβρεχε, έπεφταν σταγόνες στο νερό και το νερό δεν ήταν λίγο, δεν ήταν ήσυχο. Και έτσι αποφάσισα να πάω την επόμενη εβδομάδα που ήταν ήσυχα, δεν έβρεχε, παρόλα τα αυτά ήμουν πολύ τυχερός, τα νερά υπήρχαν. Νομίζω ότι έχει πολλά στοιχεία αυτή η φωτογραφία και θα σας τα εξηγήσω. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα με σύννεφα που το πέτυχα εκείνη τη στιγμή. Έχει την αρχιτεκτονική των δύο κτηρίων που είναι δυναμική. Έχει την εξαθλίωση του ενός κτηρίου που έχει μείνει τόσα χρόνια απραξίας και το στρόγγυλο αυτό κτίριο που βλέπετε έχει μια πολύ ωραία αισθητική αρχιτεκτονική και αυτό μου αρέσει και γράφουν πάρα πολύ ωραία στο νερό από κάτω. Όπως βλέπουμε το νερό δεν είναι στημένο νερό, είναι βρώμικο νερό, του δρόμου νερό και αυτό μου αρέσει στη street photography, να χρησιμοποιώ όλα τα στοιχεία της παρούσας φάσης που έχω. Ελπίζω να σας αρέσει. Βέβαια, θέλω να δείτε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες, να μου πείτε στο τέλος του βίντεο ποια από όλες σας άρεσε, γιατί σας άρεσε. Αν έχετε ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως όλα στα σχόλια. Let's go to number 2. Δεύτερη φωτογραφία από τη φίλη μου την Ένα, αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, φωτογραφία της στιγμής, ταχύτατη. Τα αντανακλαστικά σου εδώ πρέπει να είναι πολύ γρήγορα. Και αυτό γιατί είναι μια ιστορία δρόμου, όπως βλέπουμε. Ο θαυμασμός της κοπέλας που βλέπει τη βιτρίνα το αγαπημένο της ρούχο, εγώ ακουμπισμένος στον τοίχο, ήταν τόσο γρήγορο, έκανα την κίνησή μου δεξιά το κεφάλι, την βλέπω και δεν έχασα την ευκαιρία, κατευθείαν σήκωσα την κάμερα και μάλιστα την καδράρισα και όπως βλέπουμε ανάμεσα στον τοίχο και το σωλήνα που υπήρχε. Και αυτό κάνει αυτήν τη φωτογραφία μοναδική. Βέβαια, η φωτογραφία δεν είναι μόνο μοναδική λόγω του καδραρίσματος, αλλά που βλέπουμε πώς αντιδρά η κοπέλα και αυτό είναι μια τρομερή ιστορία. Let's go to number 3. Λοιπόν, τρίτη φωτογραφία, αυτή εδώ πέρα. Ο Κώστας και ο Άλκης μου την έστειλαν και οι δύο την ίδια φωτογραφία. Προφανώς τους έμπνευσε πάρα πολύ. Φωτογραφία δρόμου, ολόκληρη ιστορία. Είναι στο Εδιμβούργο, στην περιοχή Gordy Steps, ημέρα ομίχλης όπως βλέπουμε στο background. Πάντα επιλέγω να σκύβω, να δείχνω μια διαφορετική οπτική από τον μέσο όρο φωτογράφων που όλοι βγάζουν από το ύψος τους περίπου. Πάντα προσπαθώ να βρω το διαφορετικό. Χρησιμοποιώ τις γραμμές του δρόμου όπως βλέπουμε στη μέση της φωτογραφίας. Η αλήθεια είναι περίμενα τον δρομέα, τον είχα δει από μακριά, τον ήθελα μες στο πλάνο μου, ήθελα να δείξω όλη την κίνηση που στρέχει, το βήμα του, τα ρούχα του τσαλακωμένα από το τρέξιμο, από τον αέρα, με κοιτούσε, ήτανε νομίζω ό,τι καλύτερο εκείνη τη στιγμή άρπαξα. Δηλαδή άρπαξα όπως είχα πει και στην προηγούμενη φωτογραφία όλα τα στοιχεία γύρω μου. Αυτό κοιτάω να κάνω, αυτό κοιτάω να δείξω. Και το έκανα και ασπρόμαυρο. Ο λόγος που το έκανα ασπρόμαυρο δείχνει λίγο διαχρονικότητα, λίγο παλιάς εποχής. Το ασπρόμαυρο βοηθάει σε αυτό. Let's go to number 4. Άλλη μια φωτογραφία. Η φωτογραφία από τη φίλη μου την Ελένη, αυτή εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωτογραφία δρόμου, ολόκληρη ιστορία. Μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Βλέπουμε έναν άστεγο, ο οποίος κοιμάται πάνω σε ένα παγκάκι, από κάτω τα πράγματά του, αν κοιμάται ο άστεγος, γιατί τον βλέπουμε ότι είναι μαζεμένος σε θέση εμβρίου, ξαπλωμένος. Με συγκλονίζουν αυτές οι εικόνες. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από αυτούς.
Η φωτογραφία είναι στο Εδιμβούργο αυτή η λήψη. Πίσω βλέπουμε την αρχιτεκτονική του κτηρίου, αυτή η παλιά η αεροστοκρατική. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Οι χρωματισμοί πάρα πολύ ωραίοι. Η λήψη είναι τραβηγμένη σε τρίποδα για να βγουν όλα αυτά ζωντανά και όμορφα και εστιασμένα. Ελπίζω να μπορούμε να καταλάβουμε όλοι να διαβάσουμε αυτή την εικόνα, την οποία πολύ τη βλέπουμε αλλά δεν την παρατηρούμε. Είμαστε πολύ λίγοι αυτοί που παρατηρούμε τέτοιες εικόνες. Χαίρομαι που το βλέπω, που μπορώ και το παρατηρώ. Δυστυχώς όμως προσπαθώ πολλές φορές να κάνω ό,τι μπορώ και εγώ από την πλευρά μου. Καμιά φορά έχω πάνω μου τροφή, μερικά κέρματα, ακόμα και βιβλίο αν έχετε. Πιστέψτε με, αυτοί οι άνθρωποι τα δέχονται όλα. Ακόμα και το καπέλο σας. Μπορείτε να πείτε δεν το χρειάζομαι, το χρειάζεται περισσότερο από μένα. Και ναι, το έχω κάνει παιδιά και πραγματικά ό,τι μπορείτε να δώσετε από τα δικά σας υπάρχοντα να το κάνετε σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Κάπως έτσι ξεκίνησα να γίνω street φωτογράφος. Let's go to next picture. Next picture, this one. Blue hour, see long exposure, ίσον street photography. Νομίζω ότι εδώ πέρα πέτυχα κάτι πολύ όμορφο. Το Balmoran το ξενοδοχείο, στο Εδιμβούργο, τρομερή αρχιτεκτονική. Στο κέντρο του Εδιμβούργου δηλαδή, το βλέπεις. Πήγα στην μπλε ώρα και είπα θα βγάλω long exposure το κτίριο. Στείνω τρίποδα, το κτίριο όπως βλέπουμε είναι τεράστιο. Βάζω την κάμερα και περιμένω το διόροφο λεωφορείο να περάσει μπροστά, γιατί αυτές οι γραμμές είναι από διόροφο λεωφορείο. Τα λεωφορεία στο Εδιμβούργο είναι διόροφα και τα ήθελα δηλαδή μπροστά σε αυτό το κτίριο το οποίο είναι τεράστιο. Πραγματικά δείχνει το long exposure, δείχνει μια διαφορετική τεχνική, δείχνει την ταχύτητα των κινούμενων θεμάτων. Και το κτίριο από πίσω νομίζω γεμίζει όλο το κάδρο της εικόνας μας. Και σίγουρα ο ουρανός δείχνει πάρα πολύ όμορφο στην μπλε ώρα. Τη συνιστώ για όσους θέλουν να βγάζουν νύχτα. Νυχτερινές φωτογραφίες για μένα είναι η καλύτερη ώρα, η μπλε ώρα. Let's go, next picture. Λοιπόν, φτάσαμε και στην τελευταία φωτογραφία. Είναι αυτή εδώ από τη φίλη μου την Πόπη. Πρόσφατη φωτογραφία, χιόνισε στη Θεσσαλονίκη, άρπαξα αμέσως την ευκαιρία και προτείνω κάθε φορά που υπάρχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα, βροχή, χιόνι, ομίχλη, ως street photography αρπάξε την ευκαιρία, αλλά πάντα με προσοχή. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό όπως βλέπουμε στην εικόνα αυτή. Φωτογραφία δρόμου, ο παλμός της πόλης, εν κίνηση. Τα αμάξια, τα λεωφορεία μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί μου δίνουν όγκο, σχήμα στη φωτογραφία μου. Είμαι μέσα στη μέση, μπορείτε να καταλάβετε αυτό από τα δέντρα που χωρίζονται στη μέση δεξιά-αριστερά. Ο φωτισμός του αμαξιού από πίσω που σημαίνει ότι είναι πολύ νύχτα ο δρόμος έξω, αλλά είναι, η αλήθεια είναι 8-8.30 το πρωί που βγήκα. Είναι μια ιστορία καθημερινότητας. Αυτό δείχνει το πώς ο πολίτης της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα της Άνω Στούμπας, όπως βλέπουμε στο λεωφορείο, αντιμετωπίζει την κατάσταση. Ευελπιστώ να σας αρέσει και αυτή η εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τη στείλατε όλοι. Νομίζω ότι είπα αρκετά. Θα ήθελα από εδώ και πέρα να μου πείτε εσείς κάτω στα σχόλια ποια σας άρεσε, γιατί σας άρεσε, πώς σας φάνηκε το βίντεο. Αν σας αρέσει street photography ή τι θα θέλατε από την street photography, να τα πούμε γενικώς. Μπορείτε να μου στείλετε και τις δικές σας φωτογραφίες στο Instagram, το οποίο το βρείτε από κάτω. Μην ξεχνάτε πάντα εγγραφή, καμπανάκι, επισήμαση έρχεται πάνω και περισσότεροι street photography ως ονούπο. Θα ήθελα τέλος να πω ότι ψάχνω συμμετέχοντες για να κάνω street photography challenge, ένα παιχνίδι το οποίο έχω δημιουργήσει, το έχω κάνει πολλές φορές στο Εδιμβούργο, θέλω να το κάνω και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Stay tuned, θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο.